Στην Ελλάδα τα παιδιά έγραφε όλα. Ναι, έγραφα. Ναι. Α, έγραφε κείμενα εκεί. Ναι. Είναι σημαντικό το ότι έγραφε. Άρα, γιατί δεν σε εμπιστεύτηκα μετά να γράψει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, είχαν αλλάξει κιόλα λίγο. Είχαν αρχίσει τα πράγματα στην τηλεόραση να μπαίνουν σε κάποια καλούπια με διάφορου υπεύθυνου, αυτό που ξέρουν, κάνουν, ράνουν. Okay. Ήταν λίγο... Με το επαναλήψει, τι γίνεται, ρε, Δημήτρη, πληρώνεστε καθόλου? Ναι, κάτι, αλλά ξέρεις, τα πολλά λεφτά είναι στι πρώτε και τι δεύτερε. Μέχρι να εκδικαστεί, να πάει στα δικαστήρια, να φτάσει να αρχίσει να εισπράττει, εντάξει, τα λεφτά μετά είναι τίποτα. Okay. Παίρνει μεν, αλλά είναι μέχρι να πάει και να εκδικαστεί. Και αφού εκδικαστεί, παίρνει από αυτό που παίζει και μετά. Η σχέση σα με του άλλου υπάρχει ακόμη ή μετά από τόσα χρόνια? Υπάρχει, βρισκόμαστε, χανόμαστε, αλλά είναι μια ουσιαστική σχέση. Με τον Γιάννη τον παίζω, λέγονται διάφορα, ακούγονται διάφορα και ο ίδιο που κάνει συνεντεύξει κτλ. Είναι όντω έτσι. Κοίταξε, η αλήθεια. Ξέρει ποια είναι η αλήθεια? Ναι. Ότι ο Γιάννη είναι αυτό το πράγμα. Δεν κάνει κάτι άλλο, δεν δείχνει κάτι άλλο. Αυτό είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Και το κάνει όχι γιατί δεν νιώθει καλά να έχει μια τόσο οικειότητα με τους ανθρώπους. Θέλει να υπάρχει μια απόσταση. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Απλά δεν ξέρω, ίσως και οι θεατές τον έχουν φτιάξει στο μυαλό τους κάπως διαφορετικό. Και στα γυρίσματα έτσι ήταν δηλαδή από μακρός. Όταν έρθεις κοντά και υπάρξει μια άλλη σχέση, εντάξει, ανοίγονται οι άνθρωποι. Αλλά λέω αυτό το πρώτο, ξέρεις, που σε βλέπω άλλος και θεωρεί, α, επειδή είμαστε από την τηλεόραση γνωστοί γι' αυτό, ότι είμαστε φιλαράκια, ότι είμαστε ναι. η ίδια παρέα. Δεν είμαστε τώρα. Okay. Εντάξει, και στραβώνουνε. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά. Ναι, αυτό. Και τώρα...